Θα κάνουμε όμως, θεωρώ, μια ενδιαφέρουσα συζήτηση σήμερα με έναν άνθρωπο που έχει υπηρετήσει την πολιτική επιστήμη όσο λίγη και που εξακολουθεί να έχει το δικό του αποτύπωμα στη δημόσια εκφορά λόγου. Μετά από πολύ καιρό θέλω να καλημερίσω σήμερα στον 984 τον κύριο Γιώργο Κοντογιώργη. Καλημέρα κύριε Κοντογιώργη. Καλή σας μέρα κύριε Σαχίνη. Πολύ σουρεάλ η κατάσταση πια, παντού, σε όλα. Προφανώς. Νομίζω ότι είμαστε σε μία μεγάλη στροφή στην εξέλιξη της ανθρωπότητας, την οποία προσπαθούν οι κάτοχοι της εξουσίας και θα έλεγα υπό μια γενικότερη έννοια οι ηγεμόνες του κόσμου και μιας εκάστης χώρας να την σταματήσουν, να την ποδηγετήσουν. Σημαίνει δηλαδή ότι προσπαθούν με όλους αυτούς τους τρόπους που περιγράψατε και πάρα πολλούς άλλους, μέσα στους οποίους περιλαμβάνεται και η ιδεολογική αλλά και η πραγματική χειραγώγηση και βεβαίως η λογοκρισία. Η προσπάθεια αυτή δηλαδή είναι εκείνη η οποία ομολογεί πράγματι ότι ο μείζον εχθρός αυτή τη στιγμή για τους ηγεμόνες είναι οι κοινωνίες. Σε μια εποχή που η οικονομία διέρχεται οριζοντίως στα κράτη και καταλαμβάνει τη γη, τον πλανήτη, οι πολιτικές εξουσίες, οι φορείς της πολιτικής εξουσίας, οι πρωθυπουργοί, οι πρόεδροι, είναι εκείνοι οι οποίοι καθορίζουν την ιδεολογία, το ορθό ή το μη ορθό, και οι κοινωνίες χειραγωγημένες οδηγούνται προς την κατεύθυνση ακριβώς που ορίζει ο Τσέλιγκας, ο Τσοπάνος, χωρίς αντίλογο, παρόλο ότι ο αντίλογος υπάρχει και τον αισθάνεται ο καθένας στην τσέπη του, και από εκεί εκπορεύεται και η σκέψη του, γιατί τα πράγματα ακριβώς οδεύουν σε μια μεγάλη ανατροπή των ισορροπιών μεταξύ αυτών που κατέχουν πλούτο, την πολιτική, την εξουσία, και αυτών που την υφίστανται. Αυτή η διάρρηξη της ισορροπίας σημαίνει ότι έχουμε μεταβεί σε άλλη ήδη εποχή και δεν το έχουμε πάρει είδηση. Επομένως, η εκλογική αναμέτρηση, αντί να ασχολείται με το ποιους επώνυμους θα ρίξουμε βορρά στην σκέψη και στις επιλογές των πολιτών με όρους αδιεξόδου, θα έπρεπε να έχει να κάνει με αυτά τα προβλήματα. Αυτά τα προβλήματα λοιπόν δεν τα θίγουν, τα καλύπτουν κάτω από το φάσμα της ιδεολογίας και της χειραγώγησης για να ασχοληθούμε με το lifestyle. Κύριε Κοντογιώργη, θα δούμε και τα δικά μας και τα ευρωπαϊκά και τη μεγάλη εικόνα από αυτή. Θέλω να ξεκινήσουμε, γιατί ξέρω ότι πάντα σας προβληματίζει το πού πάει ο κόσμος, να το πω απλά. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω, η πολιτική μοιάζει σήμερα, και το λέω γενικά, όχι μόνο στην Ελλάδα, σαν μια συνθηκολογημένη μπίζνα του τίποτα ή επί του τίποτα δια του τίποτα. Δηλαδή, ο κόσμος φαίνεται να κυβερνάται περισσότερο από τη δύναμη της υποβολής και το άλλο το είναι η λύση. Αυτή είναι η καλύτερη επιγραφή της πολιτικής σήμερα. Η πολιτική δεν έρχεται να δώσει λύσεις, αλλά να επιβάλλει ταμπού οδηγίες και ψυχαναγκασμούς. Και μπορεί να ακούγεται παράλογο, αλλά έχω την εντύπωση ότι αν οι πολιτικοί μιλούσαν σήμερα, αυτό που έχετε πει εσείς, με πολιτικά επιχειρήματα, φοβάμαι ότι δεν μπορούσαμε να τους καταλάβουμε. Και αυτό γιατί καταλαβαίνουμε τόσα όσα οι συμβιβασμοί μας πλέον μας επιτρέπουν να καταλάβουμε. Προσέξτε να διακρίνω. Ζητώ συγγνώμη γιατί ξύπνησα με μια δυσκολία στο λαιμό σήμερα. Ναι, ναι, ακούγεστε μια χαρά. Καλά, κατανοητός στη φωνή μου. Βεβαίως. Θα προσπαθήσω. Το ερώτημα είναι, θα μιλήσουμε για πολιτική ή για πολιτικό σύστημα? Εάν μιλήσουμε για πολιτική, σημαίνει ότι είμαστε σύμφωνοι ότι το αξιακό και πολιτιακό σύστημα
είναι αυτό που μας πρέπει για αυτή την περίοδο που ζούμε, σε αυτή τη φάση δηλαδή της ανθρώπινης εξέλιξης, ή πρέπει να αναζητήσουμε ένα άλλο που θα παράγει άλλες πολιτικές. Δεν μπορεί το ίδιο σύστημα αυτό που έχουμε να παράγει άλλες πολιτικές. Αυτό που παράγει είναι πολιτικές συνάρμωσης των κοινωνιών στο παρελθόν. Να μην ξεφύγουν. Θα μας καλέσουν λοιπόν να ψηφίσουμε τον τάδε ηθοποιό, τον Δίνα, οποιασδήποτε άλλη σκοπή σε πάση περιπτώσει που τον διακινεί το επικοινωνιακό σύστημα, αλλά δεν έχουμε να επιλέξουμε κάτι άλλο. Γιατί ξέρουμε επίσης ότι αυτό το πολιτικό σύστημα παράγει για τις κοινωνίες αδιέξοδα και είναι παραγωγικό μόνο για αυτούς που το ελέγχουν, για τους ηγεμόνες. Άρα λοιπόν το δίλημα για τις κοινωνίες δεν είναι να επιλέξουν τον Α ή τον Β, αλλά να επιλέξουν αυτό το οποίο μπορεί να δώσει, να δημιουργήσει αποτελέσματα για αυτές. Και αυτό, αν μιλήσουμε λοιπόν για όρους μεταφοράς των συσχετισμών σε μια νέα ισορροπία που θα παράγει κοινό συμφέρον, ένας τρόπος υπάρχει. Να αλλάξει το πολιτικό σύστημα, δηλαδή τι σημαίνει να αλλάξει το πολιτικό σύστημα, να μπουν και οι κοινωνίες μέσα, να μην είναι δηλαδή συντελεστές της πολιτικής ο πρωθυπουργός και το περιβάλλον του μαζί με τους συγκατανευσιφάγους της οικονομίας και τους άλλους, αλλά εταίρος της πολιτείας που θα συναποφασίζουν και οι κοινωνίες. Αυτό είναι το ζητούμενο. Θα κάνω παρεμβάσεις και για να ξεκουράζετε λίγο τη φωνή που ακούγεται όμως μια χαρά, αλλά κυρίως γιατί εδώ με το που ακούστηκε το όνομά σας γίνεται Ολλανδής στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Ακούστε εδώ, λέει ο Θοδωρής. Κύριε Κοντογιώργη, καλημέρα. Και επιτέλους μετά από καιρό, λέει, σας ακούμε. Προσέξτε όμως, λέει, τι συμβαίνει. Οι πολίτες πια έχουν συμβιβαστεί με την αδιαφορία τους. Αυτό λέει, αυτή είναι η αίσθησή του. Και ζητούν αυτονομία και δικαιώματα όχι στο επίπεδο που εσείς λέτε της πολιτικής ελευθερίας, αλλά σε επίπεδο, για παράδειγμα, ψυχοπαθολογικής ανάτασης. Και δεν μπορούμε να καταλάβουμε έτσι ότι η προσωπική μας αυτονομία και ο δικαιωματισμός μας αποτελούν περισσότερο έργο της φαντασίας μας παρά του τρόπου ζωής μας. Και αφήνουμε έτσι τους πολιτικούς να κάνουν το παιχνίδι, αντί να συζητάμε για τη γνήσια πολιτική ελευθερία. Το θέτει πολύ σωστά. Όλη η θεωρία της νεωτερικότητας διδάσκει ότι ελευθερία είναι να μας αφήνει το κράτος να κάνουμε ό,τι θέλουμε στην ιδιωτική μας ζωή. Έχουν στρέψει βεβαίως στο διακύβευμα ελευθερία ή δικαιώματα το άτομο στα δικαιώματα, και τα δικαιώματα τα έχουν ως προς το περιεχόμενό τους αλλάξει. Δεν είναι τα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα που σημαίνει μια οριοθέτηση εν πάση περιπτώσει του δημοσίου χώρου με τη συμμετοχή της κοινωνίας, αλλά είναι η απόλυτη ιδιώτευση και ο καυγάς που θα διεξάγει το άτομο με τον εαυτό του για το τι είναι, πώς είναι κλπ. Αυτά θα τα είχε λύσει μόνος του ο άνθρωπος εάν δεν είχε επιλέξει την ιδιώτευση και την εσωτερική του αντιμαχία στο πλαίσιο της ιδιώτευσης, αλλά αν είχε εγκαταστήσει τον εαυτό του στο συλλογικό, που σημαίνει να γίνει εταίρος των θεσμών που παίρνονται οι αποφάσεις και συγκεκριμένα της πολιτείας. Εκεί λοιπόν θα λύσει το πρόβλημά του. Άρα, αντί των δικαιωμάτων να διεκδικήσει ελευθερία. Πολιτική ελευθερία σημαίνει να πάρει το πολιτικό σύστημα από το κράτος και να το κάνει δικό του. Αναλογιστείτε, κύριε Σαχίνη, τι είπα προηγουμένως, ότι ο μείζων εχθρός είναι για τις ελίτ οι κοινωνίες. Αναλογιστείτε με τα συγκεκριμένα παραδείγματα πώς αντιμετωπίζουν τις κοινωνίες. Θα θυμάστε την προηγούμενη περίοδο διακυβέρνηση Τσίπρα. Η θεοφύλακτη αριστερά. Πώς αντιμετώπισε τους πολίτες που μαζικά διαδήλωναν εναντίον των αποφάσεών της, δηλώνοντας και εγκαλώντας την κοινωνία που δεν ήταν στεγασμένη και αντιδρούσε έξω από τα κόμματα ως ετερόκλητο όχλο. Πώς αντιδρά
η παρούσα κυβέρνηση, ο παρόν πρωθυπουργός, έχει πιο ραφιναρισμένη αντίληψη και μας την διατύπωσε από κοινού με την πρόεδρο του κράτους, του απεχθούς αυτού κράτους, όπως και ενώ του πολιτικού συστήματος που είναι μια εκφυλισμένη εκλόγιμη μοναρχία. Έχουμε καθήκον να το αντιληφθούμε αυτό, αν θέλουμε τα πράγματα να πάνε μπροστά. Πώς αντιμετωπίζει λοιπόν? Όταν ψήφιζε τον τελευταίο νόμο, δεν τον αξιολογώ αυτή τη στιγμή, δίνω το στίγμα για τους γάμους των ομοφιλοφίλων και όχι ομοφίλων, όπως το διατύπωσαν. Τι μας είπε? Ότι κυβερνάει με βάση τις μειοψηφίες. Δηλαδή αντιτάχθηκε, ακούστε τη διατύπωση, εναντίον της τυραννίας της πλειοψηφίας. Θέλει την πλειοψηφία να τον εκλέξει πρωθυπουργό, αλλά δεν θέλει να ακολουθεί την άποψη της πλειοψηφίας, η οποία εν προκειμένου συμπίπτει με τον κανόνα. Δηλαδή ήθελε να μεταβάλει την εξαίρεση σε κανόνα και τον κανόνα σε εξαίρεση. Δεν νομοθετούμε με βάση την εξαίρεση, εντάσσουμε την εξαίρεση και την προστατεύουμε στο πλαίσιο της, του κανόνα. Μας δηλώνει λοιπόν ότι είναι εναντίον της πλειοψηφίας. Μας μεταφέρει στο 19ο αιώνα, όπου ο Αλέξης Ντε Τοκβίλ ερμήνευε την έξοδο από τη φεουδαρχία και μας λέει ότι η μετάβαση σε αυτή τη νέα εποχή θα γίνει με τους όρους του Τοκβίλ. Ξέρετε, κάποτε, εάν θα γινόταν ένας πραγματικός διάλογος, τέτοιες ρητορικές διατυπώσεις ή ταμότητας θα τους έκαναν να γίνονται πιο σεμνοί και να ντρέπονται να τις εκδηλώσουν. Σήμερα τις μεταβάλλουν σε κανόνα. Μα μισό λεπτό, κύριε Κοντογιώργη, γιατί μετά τις... οι κοινωνίες. Ναι, μετά τις 11 θα πάμε και στα μεγάλα κάδρα, θα σας ρωτήσω πολλά, αλλά σε αυτό που αναφέρετε, με συγχωρείτε, μου στείλαν τώρα την ανάρτηση του Οικονομικού Συμβούλου του Πρωθυπουργού. Οικονομικού, το τονίζω, οικονομικού. Η ανάρτησή του είναι στο Twitter. Γράφει: σε 3 χρόνια η χώρα μας καρφαλώνει 12 θέσεις στην ετήσια έκθεση Rainbow Map της ILGA Europe με βαθμολογία 71%, κατατάσσοντάς την 6η στην Ευρώπη ως προς την ισότητα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Και έχει το χάρτη. Με συγχωρείτε, ο Οικονομικός Σύμβουλος ασχολείται με αυτό? Είπαμε προηγουμένως, κύριε Σαχίνη, κυβερνούν με βάση τα συμφέροντα των μειοψηφιών. Αντί τις μειοψηφίες να την εντάσσουν στο γενικό κάδρο, στη γενική εικόνα της πλειοψηφίας, όπου και θα λυθούν τα προβλήματά τους. Ναι, αλλά η πλειοψηφία δεν μπορεί να εξαφανίζει τη μειοψηφία. Να το πούμε και αυτό, έτσι. Έχουμε παράδειγμα στην ιστορία που η μειοψηφία εξαφανίζεται όταν κυβερνάει η πλειοψηφία. Προσέξτε, μην κάνουμε το λάθος να νομίζουμε ότι επειδή η πλειοψηφία έβγαλε σήμερα τον κύριο Μητσοτάκη, χθες τον κύριο Τσίπρα και αύριο οποιονδήποτε άλλον, και στο παγκόσμιο σύστημα επίσης κυβερνάει η πλειοψηφία. Είναι λάθος. Δεν κυβερνάει η πλειοψηφία. Η πλειοψηφία εκλέγει μονάρχη. Και ο μονάρχης κυβερνάει εναντίον όλης της κοινωνίας και όχι εναντίον της πλειοψηφίας μόνο. Αλλά κυβερνάει με βάση τα ειδικότερα συμφέροντα. Ξέρετε πότε θα κυβερνούσε η πλειοψηφία? Εάν είχαμε δημοκρατία. Στις δημοκρατίες λοιπόν το επιμέρους, η όποια διαφορετικότητα ενσωματώνεται στο όλον και βρίσκει εκεί την ισότιμη θέση της. Δεν υπάρχουν περιορισμοί και μάλιστα θεσμοθετείται για να έχει την αυτονομία της. Σωστό. Δεν κυβερνάει λοιπόν η πλειοψηφία σήμερα. Κυβερνάνε εκείνοι που είναι μονάρχες με αποκλειστικό δικαίωμα να αρνούνται οποιαδήποτε βούληση πλειοψηφίας. Να αντιστρατεύονται δηλαδή τη βούληση αυτών που τους εξέλεξαν. Αυτό μας δείχνει ο ετερόκλητος όχλος, αυτό μας δείχνει η τυραννία της πλειοψηφίας. Αντί δηλαδή να είναι αντιπρόσωποι των εντολέων τους,
είναι οι ηγεμόνες επί των αντιπροσώπων τους. Η ελληνική γλώσσα, ξέρετε, έχει μια κληρονομιά της δημοκρατίας που διαφοροποιεί την έννοια της πλειοψηφίας από την έννοια της μειονότητας. Η πλειοψηφία είναι αυτή που επιλέγει το νόμο αν είναι δημοκρατία ή το μονάρχη που θα νομοθετήσει αν είναι μοναρχία. Όμως η μειονότητα είναι το καθεστώς μιας ειδικότερης κατηγορίας που διαφοροποιείται στο πλαίσιο του συνόλου. Αυτήν την βάζουμε στην θέση που της ανήκει, δηλαδή θεσμοθετούμε τη δυνατότητα της ύπαρξής της, αλλά δεν την μεταβάλλουμε σε κυρίαρχη πολιτική επιλογή και επομένως αντίστοιχη νομοθεσία. Μάλιστα. Κύριε Κοντογιώργη, επειδή πρέπει να σας ξεκουράζω, εγώ έκανα την παρατήρηση ότι ένας οικονομικός σύμβουλος, και δεν με ενδιαφέρει, οι επιλογές του είναι προσωπικές. Δεν μπορεί να ασχολείται μέρα νύχτα με αυτό και να μην ασχολείται με αυτό που γίνεται από την εσχροκέρδεια των πολυεθνικών διάολε, και να λέει ο Πρωθυπουργός σήμερα θα στείλω επιστολή στην Τελάιεν. Ένα παράδειγμα. Αλλά τα πούμε μετά αυτά. Μου λέει εδώ πέρα, έτσι θα πάμε στο διάλειμμα. Ο φίλος ο Στάθης από τη Δράμα. Καλημέρα, λέει στον εκλεκτό κύριο καθηγητή. Μήπως η ανοχή και η απάθεια είναι οι τελευταίες αρετές μιας θνίσκουσας κοινωνίας, κύριε Κοντογιώργη? Έτσι θέλω να πάμε σε διάλειμμα, απαντώντας αυτό. Η ελληνική κοινωνία ζει μία διαδικασία που εάν συνεχίσει σε αυτό το καθεστώς δεν θα είναι ανατάξιμη, κύριε Σαχίνη. Και το λέω με πόνο ψυχής, γιατί με ενδιαφέρει η χώρα μου και παλεύω για αυτήν. Πρέπει να το αντιληφθούμε όμως ως προς το ποια είναι η αιτία του προβλήματός της. Η αιτία του προβλήματός της είναι το πολιτικό σύστημα. Διότι το πολιτικό αυτό σύστημα είναι αναντίστοιχο προς την πολιτική ανάπτυξη της κοινωνίας αυτής. Αναντίστοιχο τι σημαίνει? Να το πούμε με πρακτικό τρόπο. Πώς θα αισθάνεται κάποιος εάν του φορέσει τα βρεφικά του ρουχαλάκια όταν έχει γίνει 30, 40, 50 ετών? Αυτό συμβαίνει με το θεσμικό ένδυμα και έχουν καταφέρει να πείσουν τον καθένα από μας, δηλαδή την κοινωνία, ότι δεν φταίνε αυτοί, αλλά φταίμε εμείς. Διότι εμείς είμαστε οι άρρωστοι και πρέπει να πάρουμε το φάρμακο να διορθωθούμε. Εμείς τους ψηφίζουμε. Δεν τους ψηφίζουμε, αγαπητοί μου συμπολίτες. Να πάψουμε να πιστεύουμε ότι επιλέγουμε αυτούς οι οποίοι είναι οι επιθυμητοί για μας. Τους ψηφίζουμε αυτούς που οι μηχανισμοί μας υποδεικνύουν και αυτοί που οι μηχανισμοί επιλέγουν τους μοιάζουν. Ακόμα και ένας επιτυχημένος σε ένα οποιοδήποτε ιδιωτικό τομέα, εάν μπει στο κράτος, στο πολιτικό σύστημα για να υπηρετήσει τη χώρα, θα προσαρμοστεί στο πολιτικό σύστημα και θα του μοιάζει. Θα εκφέρει άλλο πολιτικό λόγο από αυτόν που πίστευε ότι θα κάνει. Επομένως, να ξέρουμε. Αν θέλετε θα σας μπορούμε στη συνέχεια να απαριθμίσουμε το τι σημαίνει η ψήφος μας, γιατί αυτό είναι κρίσιμο ζήτημα και για τις επόμενες και σε όποιες άλλες εκλογές. Εννοείται, εννοείται. Να έχει συνείδηση ο πολίτης του καθεστώτος του, ότι είναι ένας απλός υπήκοος του κράτους και που τον χειραγωγούν και τον κάνουν ό,τι θέλουν. Πρόσφατα, σήμερα άκουσα για μία δημοσκόπηση. Τι ρωτούσαν στη δημοσκόπηση, για να δείτε πώς καθοδηγούνται οι κοινωνίες, τα μυαλά τους. Σταθερότητα, λέει, η αμφισβήτηση. Είναι το κυρίαρχο σύστημα, δίλημα αν θα ψηφίσουμε το ένα κόμμα ή το άλλο. Αυτό είναι το ερώτημα. Εάν εγώ ήμουν στη θέση του δημοσκόπου, θα έθετα ερωτήματα. Θέλω έλεγχο του πολιτικού ως κοινωνία ή ασυλία? Θέλω να είναι εντολοδόχος μου ή αυτεξούσιος να κάνει ό,τι του γουστάρει? Θέλω να έρχεται να του δίνω εντολές του τι να κάνει ή όχι? Εντολές θα είναι λοιπόν η κοινωνία ή ο ηγέτης του ευρωβουλευτή που θα πάει εκεί πέρα να παίξει το ρόλο του ενθυλακωτή ενός πλούτου που θα τον φέρει πίσω σε άλλο κοινωνικό καθεστώς? Κύριε Κοντογιώργη, πριν έρθουμε σε όλα όσα περιγράφετε, θέλω να απαντήσετε στο φίλο το Βαγγέλη από την Αθήνα, ο οποίος λέει: κύριε Κοντογιώργη, εκτός από τους χαιρετισμούς μου, θέλω να σας ρωτήσω ευθέως.
Αυτός ο παγκόσμιος οικονομικός ολοκληρωτισμός για τους πολλούς που ζούμε τις τελευταίες δεκαετίες μπορεί να αλλάξει και να αλλάξει μαζί του και το πολιτικό σύστημα. Θέλω να πω, λέει, θα τα αφήσει τόσο εύκολα να συμβεί. Είναι δύο διαφορετικά θέματα. Επίπεδα μάλλον αντιμετώπισης του ιδίου προβλήματος. Δεν θα το αφήσει να καταρρεύσει ή να χάσει την ηγεμονία του ο κόσμος της διεθνούς των αγορών. Γιατί έχει αυτή τη στιγμή συμμάχους τα πολιτικά καθεστώτα, άρα τις πολιτικές ελίτ. Ωστόσο, δεν είναι στο χέρι τους, διότι πρωτογενής αιτία της ύπαρξής τους είναι οι κοινωνίες. Σημασία έχει λοιπόν να σκεφτούμε εάν οι κοινωνίες θα αλλάξουν μυαλά, θα πραγματοποιήσουν μέσα τους μία μεταβολή παραδείγματος, δηλαδή να αντιληφθούν σε ποιο πολιτικό και οικονομικό σύστημα βρισκόμαστε και το τι πρέπει να γίνει για να πάνε πιο πέρα. Να οικειοποιηθούν δηλαδή και να προσαρμόσουν τις πολιτικές στο συμφέρον τους. Αυτό η ιστορία το έδειξε, δεν έχουμε τώρα το χρόνο, θα μπορούσα να σας αναφέρω πολλά παραδείγματα της ιστορίας πώς έγινε. Όλα όμως δείχνουν ότι η αλλαγή πολιτιακού παραδείγματος άλλαξε τους συσχετισμούς και οι οικονομίες από ηγεμόνες, οι οικονομικοί ιδιοκτήτες, από ηγεμόνες έγιναν παρακολούθημα και υπηρέτες του κατόχου της πολιτείας. Αντί να ελέγχουν δηλαδή αυτοί τους μονάρχες, το πολιτικό σύστημα δι' αυτόν, να αναλάβει η κοινωνία την ευθύνη του, την πολιτική ευθύνη του εαυτού της και να καθορίζει αυτή ποια θα είναι η θέση και ο ρόλος των οικονομικών ηγεμόνων. Βεβαίως δεν θα είναι εύκολο, αλλά γνωρίζουμε από την ιστορία ότι αυτό συνέβη όταν οι κοινωνίες μπήκαν μπροστά και κατάλαβαν πώς θα αλλάξουν τα πράγματα. Συνεπώς, να πάψουμε πρώτο να θεωρούμε το παρόν πολιτικό σύστημα όπως μας το διδάσκουν από τον 18ο αιώνα ως δημοκρατία και αντιπροσώπευση. Αυτό το θαύμα δεν θα μπορούσε να το κάνει ούτε ο πιο εφάνταστος Θεός, όπως έχω πει, και να στοχαστούν με τους όρους της πραγματικότητας, ότι δηλαδή έχουν να κάνουν με τον εγκλισμό τους σε μια εκλόγιμη μοναρχία, στην παγίδευση δηλαδή της ιδεολογικής τους ταυτότητας, και να αντιληφθούν ότι αυτό το πολιτικό σύστημα δεν μπορεί πια να παράγει ισορροπίες που θα φέρουν και τις κοινωνίες στο προσκήνιο. Άρα ποιο πολιτικό σύστημα μπορεί να έρθει, αυτό που τις βάζει να συναποφασίζουν είναι και να αποφασίζουν μόνες τους. Αναλογιστείτε τι θα συνέβαινε εάν σε καθέναν από μας μας έδινε ένας γείτονας ένα τεράστιο ποσό να το διαχειριστούμε εν λευκό. Σε λίγα χρόνια δεν θα είχε απομείνει τίποτε για τον γειτονά μας. Λοιπόν, το ίδιο συμβαίνει με την πολιτική. Όταν κατεβαίνουν στον δρόμο ή αντιδρούν στις δημοσκοπήσεις οι κοινωνίες στο 100% και οι πολιτικοί λένε «δεν με ενδιαφέρει», σημαίνει ότι το πολιτικό σύστημα εξέπνευσε για τις κοινωνίες, υπηρετεί άλλους σκοπούς. Λοιπόν, ας το αντιληφθούν αυτό και να αναλόγως να αντιμετωπίσουν και τις εκλογές. Όποιες εκλογές. Λοιπόν, θα έρθω σε αυτό ως εξής. Με ένα εριστικό ερώτημα του φίλου του Παναγιώτη. Καλημέρα σας, λέει κύριε Κοντογιώργη. Επιμένετε ακόμη στην άποψη που είχατε διατυπώσει στο παρελθόν για αποχή από αυτές τις διαδικασίες εκλογών? Διότι όσοι ακολούθησαν τη δική σας οπτική, αποδείχτηκε ότι πρακτικά δώσαν χώρο σε ένα σύστημα που σήμερα κυβερνά τη χώρα, αύριο σε ένα άλλο σύστημα, το 41%, και όλοι μαζί οδηγούμε σε εξαθλίωση. Αυτοί ούτως ή άλλως με βάση το σύστημα θα κυβερνάνε. Αφού λοιπόν ούτως ή άλλως, για να δούμε το βαθμό της ανοησίας του επιχειρήματος, αφού ούτως ή άλλως θα κυβερνάνε, ποια σημασία έχει να πάμε να ψηφίσουμε? Όποιος και να βγει θα μοιάζει στο προηγούμενο, διότι το καθεστώς μέσα στο οποίο κινούνται, καλούνται να κυβερνήσουν, είναι το ίδιο.
Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να αλλάξουμε. Επομένως το δίλημα ψηφίζω ή δεν ψηφίζω είναι ψευδές. Απαντάτε ως εξής. Εάν συμφωνώ ότι το πολιτικό σύστημα είναι δημοκρατία, να πάνε να ψηφίσουν. Εάν συμφωνούν ότι το πολιτικό σύστημα είναι εκλόγιμη μοναρχία και τους αρέσει, να πάνε πάλι να ψηφίσουν. Να έχουν όμως επίγνωση ότι δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να νομιμοποιούν το πολιτικό καθεστώς. Αφού τους αρέσει, ας το νομιμοποιήσουν. Εάν θέλουν όμως να αντιμετωπίσουν, δηλαδή να συμφωνήσουν με το πολιτικό σύστημα, ότι τους αρέσει η μοναρχία, είναι εναντίον του να έχει λόγο η κοινωνία, άρα και οι ίδιοι, αλλά δεν τους αρέσουν οι πολιτικές, ας πάνε πάλι να ψηφίσουν ή να ρίξουν λευκό. Αλλά σε αυτή την περίπτωση δεν θα έχουν δικαίωμα να ασκήσουν κριτική. Όποιος ψηφίζει, όποιον και να ψηφίσει, αφού το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο, μην έχει και την αξίωση να ασκεί κριτική, να ασκήσει κριτική στον εαυτό του. Η αποχή δεν είναι, όπως εγώ την διδάσκω, δεν είναι μία απόφαση η οποία αρχίζει και τελειώνει με την μη προσέλευση στην ψήφο. Είναι το αποτέλεσμα μιας μεγάλης διεργασίας που οδηγεί ακριβώς σε αυτά που είπαμε προηγουμένως. Στο ότι αυτό το πολιτικό σύστημα εξεπλήρωσε το ρόλο του στην εποχή που οι δυτικές χώρες θέλανε να βγουν από τη φεουδαρχία και να έχουν μια σχετική νομιμοποίηση στο μονάρχη αντί να είναι κληρονομικός. Τελείωσε αυτός ο ρόλος γιατί έπαψαν πια οι κοινωνίες να συναντιόνται με την πολιτική εξωθεσμικά μεν, αλλά να συναντιόνται και να παράγουν αποτέλεσμα. Τελείωσε επομένως η δυνατότητα του πολιτικού συστήματος να παράγει πολιτικές κοινού συμφέροντος και επομένως αυτό που έχει να κάνει ο πολίτης που απέχει είναι να μην του δώσει νομιμοποίηση, αλλά συγχρόνως να έχει και πρόταση αλλαγής του πολιτικού συστήματος. Να ξέρει δηλαδή, να έχει πλήρη συνείδηση ως πολίτης, να ξέρει τα δεδομένα όπως τα ξέρει και ένας μαθηματικός, και δεν έχει αξίωση κανένας πολίτης να ελέγξει ένα μηχανικό και να του πει 5 και 3 δεν κάνει 8, κάνει 9. Κατά την ίδια έννοια λοιπόν και για τον εαυτό του πρέπει να έχει πλήρη επίγνωση σε ποιο χώρο βρίσκεται, σε μια εκλόγιμη μοναρχία και μάλιστα εκφυλισμένη, και επιπλέον ποια είναι η κατεύθυνση του μέλλοντος, δηλαδή πώς θα λύσει τα προβλήματά του. Άρα λοιπόν η αποχή είναι θετική πολιτική πράξη, βαθιά πολιτική πράξη για αυτούς οι οποίοι θέλουν να πάνε τα πράγματα μπροστά, δηλαδή αντιμετωπίζουν τη ζωή και την πολιτική με όρους προόδους και όχι οπισθοδρόμησης. Δεν είναι αντιδραστικοί. Αντιδραστικοί είναι εκείνοι οι οποίοι αρνούνται το δικαίωμα κάποιου και για τον εαυτό τους επίσης να διδάσκουν και να ζουν, να σκέφτονται με όρους προόδου. Πρόοδος είναι να πάμε από την μοναρχία, από την εκλόγιμη μοναρχία, στην αντιπροσώπευση. Να γίνει η κοινωνία εντολέας και όχι να καθυβρίζεται λέγοντας ότι είναι αντιδραστική και είναι τυραννία ή πλειοψηφία. Ερώτηση εδώ. Αν λοιπόν είναι μια ολόκληρη συνειδητή πράξη λογική με κατάληξη και τη στάση στην κάλπη, θα σας πει κάποιος, ωραία, ας υποθέσουμε ότι δεν πάει ένα συντριπτικό κομμάτι στην κάλπη. Οι άλλοι όμως, αυτό που εσείς περιγράφετε ως εκλόγιμη και μάλιστα εκφυλισμένη μοναρχία, την επαύριο, αφού μπορούν να συγκροτήσουν διοίκηση, να το πω έτσι, θα πάρουν αποφάσεις περιστολής αυτών που με τον τρόπο τους ασκούν κριτική. Δηλαδή θα τους περιορίσουν ακόμη περισσότερο. Πώς θα βρουν τα εργαλεία λοιπόν να αλλάξουν αυτό το σύστημα? Κύριε Σαχινή, ας ξεκινήσουμε πρώτα από τα δεδομένα. Τι συμβαίνει σήμερα? Εάν μια πολιτική εξουσία ήθελε να ασκήσει λογοκρισία, είχε δύο τρόπους. Είτε να επιβάλλει καταστολή, αυταρχικό καθεστώς, είτε να ελέγξει τα μέσα ενημέρωσης. Εάν εσείς στην παλιά εποχή δεν είχατε τη δυνατότητα να είστε δημοσιογράφος, οτιδήποτε, ή εγώ, σε ένα ελεγχόμενο, όλα ήταν ελεγχόμενα, μέσω ενημέρωσης, εφημερίδα ή ραδιόφωνο ή τηλεόραση, και πιο πριν μόνο εφημερίδα,
Δεν είχατε φωνή. Αυτό δεν είναι λογοκρισία? Σήμερα λοιπόν ποιος ασκεί τη λογοκρισία, κύριε Σαχίνη? Δεν χρειάζεται να την ασκήσει ο Πρωθυπουργός. Την ασκούν τα μέσα ενημέρωσης. Τα έχουν θεσμοθετήσει εν λευκό να ασκούν λογοκρισία σε οποιονδήποτε αντιρρητικό λόγο που δεν είναι συμβατός με τα συμφέροντα αυτών που τα ελέγχουν. Είναι τυχαίο ότι τα μέσα ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο ελέγχονται από τους μεγιστάνες του πλούτου? Έθεσε ποτέ το ζήτημα με αυτούς τους όρους ο κόσμος που θέλει να εκπροσωπεί την κοινωνία? Και η πολιτική δεν θεσμοθετεί? Έφτασαν μέχρι το σημείο ένας Twitter να ασκεί λογοκρισία στον πρόεδρο της υπερδύναμης επειδή διαφωνούσε. Δεν έχει σημασία τι έλεγε, σημασία έχει ότι διαφωνούσε. Οι άλλοι τι κάνανε που ήταν εναντίον του? Πανηγύριζαν. Και έρχεται ο κοινός λαός να χειροκροτεί ή να επιδοκιμάζει ή να αποδοκιμάζει επειδή το λένε οι κομματικές ηγεσίες. Θέλω να μου πείτε λοιπόν, κατά τη γνώμη σας, πάντα, τι σημαίνει ψήφος μας? Ακούστε λιγάκι. Να το πάρουμε για αυτούς οι οποίοι θεωρούν ότι είναι καθήκον τους να πάνε να ψηφίσουν. Ας το πάρουμε λοιπόν με απλό και παραδειγματικό τρόπο. Ποιος ορίζει τους υποψηφίους, κύριε Σαχίνη? Ο ηγέτης, ο πολιτικός αρχηγός. Με ποιους μηχανισμούς και τρόπους και σκέψη? Πώς θα χειραγωγήσει την κοινωνία? Πώς θα πιάσει τον ψηφοφόρο και να τον βάλει στη σκέψη ότι αυτόν τον γνωρίζει περισσότερο γιατί είναι δημοσιογράφος, καλλιτέχνης ή οτιδήποτε άλλο? Το κριτήριο του να γνωρίζει και να, εκτός του να γνωρίζει, να είναι και αφοσιωμένο σε κάποιο σκοπό υπάρχει? Η κοινωνία έχει λόγο στο ποιος θα είναι υποψήφιος που θα κληθεί να τον ψηφίσει και να τον επιλέξει? Όχι. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, έχει αυτός που θα επιλεγεί λόγο ο οποίος είναι διαφοροποιημένος από τον ηγέτη του, από αυτόν που τον εξέλεξε? Σε ποιον δίνει λογαριασμό, κύριε Σαχίνη? Δίνει σε αυτόν που τον ψήφισε ή σε αυτόν που τον διόρισε ουσιαστικά και τον υπέβαλε στην επιλογή? Ποιες είναι οι επιλογές του πολίτη ανάμεσα στον έναν, στον δεύτερο ή στον τρίτο? Όλοι είναι ίδιοι όμως. Να ρωτήσω κάτι εδώ, συγγνώμη τώρα που διακόπτω τον ρυθμό, αλλά πρέπει να το ρωτήσω. Και αν κάποιος ψηφίσει ένα μη διάσημο σχηματισμό, οποιοδήποτε, δεν θα πω, ο οποίος όμως λέει πέντε πράγματα περίπου σε αυτά που περιγράφεται, δηλαδή εκ περιτροπής εκπροσώπηση στο Ευρωκοινοβούλιο, ανάκληση εάν δεν εφαρμόζει αυτά που έχει υποσχεθεί κτλ., δεν έχει μια πιο έντιμη στάση, ελπίζοντας ότι κάτι μπορεί να αλλάξει στο τέλος? Δηλαδή το να γυρίσεις την πλάτη σε όλους, σε όλους, είναι ασφαλές? Δεν έχει κανένα, καμία δυνατότητα αυτός ο οποίος θα προτείνει μια εναλλακτική λύση στο πλαίσιο του παρόντος συστήματος. Α, μάλιστα. Για αποτέλεσμα. Ακούστε λίγο. Πάρτε ένα πολύ απλό παράδειγμα. Πώς επιμερίζεται ο χρόνος τα κόμματα? Πρώτα-πρώτα δεν μπορεί κανείς να είναι ουσιαστικά υποψήφιος εάν δεν τον υιοθετήσει ένα κόμμα. Άρα τελειώσαμε με αυτούς οι οποίοι θα είχαν κάποια δυνατότητα λόγου. Δεύτερον, ας πούμε ότι φτιάχνει κάποιος ένα ιδιαίτερο κομματικό μηχανισμό για να υποβληθεί στην κρίση της κοινωνίας. Πείτε μου κάτι, πώς επιμερίζεται ο χρόνος? Με βάση τις προηγούμενες εκλογές. Δεν είναι σημαδεμένα χαρτιά αυτά? Δηλαδή, εάν στις προηγούμενες εκλογές η Νέα Δημοκρατία πήρε 41%, θα πρέπει και στις επόμενες εκλογές να έχει χρόνο 41% στην προβολή των θέσεών της? Και οι καινούργοι τι θα κάνουν? Θα έχουν 5%? Και αυτό το 5% θα μετρήσει για το εκλογικό αποτέλεσμα εάν είναι αξιόπιστος ο πολιτικός τους λόγος ή όχι? Δεν είδα κανέναν από αυτούς τους μικρούς να εισβάλλουν κυριολεκτικά με την νόμιμη έννοια του όρου και να αμφισβητούν αυτή την κατανομή του χρόνου. Την έχουν αποδεχθεί. Αυτό είναι το κεντρικό πρόβλημα. Εάν λοιπόν πούμε ότι εγώ είμαι Ολυμπιονίκης στους φετινούς Ολυμπιακούς Αγώνες και τρέχω
στα 100 μέτρα και στους επόμενους Ολυμπιακούς αγώνες. Εγώ θα είμαι στην ίδια θέση, στο ίδιο εφαλτήριο με τους άλλους που δεν θα έχουν τρέξει ποτέ άλλοτε, ή θα είμαι 20 μέτρα πριν από το τέλος. Εδώ παίρνουν δάνεια κόμματα με προοπτική ότι μέχρι το 40 θα έχουν συγκεκριμένη εκλογική δύναμη. Τα ξέρετε από το παρελθόν αυτά, κύριε Κοντογιώργη. Ας μας πούν λοιπόν αυτοί που πάνε να ψηφίσουν τι έγινε με τα δάνεια των κομμάτων που παίρνανε προκαταβολές από το κράτος. Με ποιο δικαίωμα νομοθετούν οι ίδιοι τι θα εισπράξουν από το κράτος, κύριε Σαχίνη? Και είχαμε τον πρόεδρο της Βουλής της προηγούμενης κυβέρνησης, το εννοούν και οι τωρινοί, μην νομίζετε όλοι μαζί, και από το ΚΚΕ μέχρι την οποιαδήποτε άλλη πτέρυγα, ότι παίρνουν λίγα, λέει, οι βουλευτές. Μας κοστίζουν πάνω από 650.000 το χρόνο. Τι να κάνουν, να φλιαρούν, να μην πατάνε στη Βουλή και συγχρόνως να νομοθετούν οι ίδιοι για τις απολαβές και τις ατέλειές τους. Έχετε δει πώς νομοθετούν στη Βουλή, κύριε Σαχίνη? Ας το πούμε λοιπόν να το ακούσουν. Το ίδιο συμβαίνει και στην Ευρωβουλή. Θα έρθουμε αν θέλετε μετά. Αλλά ας το ακούσουν οι ακροατές μας αυτή τη στιγμή. Με άδεια έδρανα δεν υπάρχει ένα στη Βουλή, εκτός όταν πηγαίνουν οι πολιτικοί αρχηγοί, ούτε ένα στη Βουλή, και η νομοθέτηση, η ψήφος γίνεται διαπαγγελίας από τον πρόεδρο. Αν είναι με την κυβέρνηση ψηφίζει ναι, όταν εκφέρει το όνομά του, αν είναι με την αντιπολίτευση ή με την κομματική πειθαρχία. Και εγώ θέτω το ερώτημα στη δικαιοσύνη, στους δικαστικούς. Οι νόμοι που ψηφίζονται εν απουσία των φυσικών τους προσώπων, των εκπροσώπων της Βουλής, και οι νόμοι που ψηφίζονται με την στέρηση της ελεύθερης βούλησης του ψηφίζοντος βουλευτή, είναι νόμοι συνταγματικοί ή θα έπρεπε να είναι υπόστατοι και άκυροι? Γιατί τους εφαρμόζουν λοιπόν? Ποια διάταξη, κύριε Σαχίνη, του συντάγματος που οι ίδιοι ψήφισαν δεν παραβιάζεται? Αυτό είναι το ερώτημα. Είναι σημαδεμένα χαρτιά, και όποιος λέει ότι η αποχή είναι εκείνη, εάν μπαίνει στο πλαίσιο που θέτω, είναι εκείνη η οποία πρέπει να καταδικαστεί, τους λέω ότι είναι από τη στιγμή που ρίχνουν το χαρτάκι στην κάλπη, είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνοι αυτού που συμβαίνει. Εάν είχαμε μια αποχή 80%, τα πράγματα σήμερα θα ήταν διαφορετικά, διότι γνωρίζουν οι κύριοι αυτοί ότι μπορεί να θεσμοθετούν την ασυλία τους, να μην υπόκεινται στη δικαιοσύνη παρόλο που έχουν τις ευθύνες μιας ολόκληρης χώρας, αλλά έχουν και την ανάγκη της νομιμοποίησης, διότι αυτό είναι το καθεστώς της εκλογημής μοναρχίας. Αναλογιστείτε λοιπόν, και ας αναλογιστούν οι ακροατές μας, τι σημαίνει αν δεν δέχονται μίγα στο σπαθί τους όταν πρόκειται για την προσωπική τους ζωή, να μην έχει δικαίωμα ο χωροφύλακας να μπαίνει στο σπίτι και να κάνει ό,τι θέλει, να μην τους διαταράσει τις προσωπικές τους επιλογές κανείς, αλλά αποδέχονται να αναθέτουν τις τύχες τους, τις τύχες μιας ολόκληρης χώρας, και η Ελλάδα είναι μικρή, η Κίνα, η Αμερική, όλες σε ένα άτομο που μπορεί να είναι άρρωστο, διαταραγμένο ψυχικά, ιδιωτελές, εξαγορασμένο, και να μην μπορούν να το ελέγξουν, να το ανακαλέσουν, να του δώσουν εντολές. Αυτό είναι το κεντρικό πρόβλημα, κύριε Σαχίνη. Και εάν θέλετε να σας πω και πόσα άλλα αποτελούν στοιχεία της φαλκίδευσης και της χειραγώγησης που έχουν να κάνουν με την ψήφο, δεν θα έχει τελειωμό. Δεν είναι η ψήφος λοιπόν αυτό που νομίζουν. Απόδειξη ότι δεν λαμβάνονται υπόψη οι αποχές που θα έπρεπε για το εκλογικό μέτρο. Δεν λαμβάνονται υπόψη τα λευκά κατά παράβαση του συντάγματος και υπολογίζονται μόνο αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με την θετική ψήφο. Γι' αυτό και εμφανίζουν να παίρνουν 40%, 50%, ενώ ουσιαστικά παίρνουν το 20%. Είναι πλειοψηφία το 20%, το 18% ή το 15% που κυβερνάει αυτή τη στιγμή. Η διαφορά εδώ, κύριε Κοντογιώργη, για να προχωράει και η συζήτηση, είναι ότι εσείς επιμένετε ότι έχουν ανάγκη την νομιμοποίηση. Το ερώτημα είναι τι έχουν ανάγκη, διότι πας δεν πας, θα σου το πω απλά λαϊκά, ένα αποτέλεσμα θα προκύψει με το 20%, από το οποίο 20%
Ο Γιώργος Κοντογιώργης θα λέει ότι έχει το 50% και ο Γιώργος Σαχίνης θα λέει ότι έχει το 30%. Αυτό θα μοστράρουν. Έχουν κύριε Σαχίνη απόλυτη ανάγκη, κι ας μην το λένε. Μιλήστε κατηδίαν μαζί τους και θα το δείτε. Απόδειξη η εξής. Έχω προτείνει, όπως ξέρετε, το Δημοσκοπικό Δήμο. Συνέβη να το έχω εισηγηθεί και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο Ζακ Ντελόρ, παραδείγματος χάρη, όπως και στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Ξέρετε ποια ήταν η απάντηση. Τους είπα ότι χρησιμοποιώντας το Δημοσκοπικό Δήμο δεν θα έχουν υποχρέωση να ακολουθήσουν. Να είναι δηλαδή συμβουλευτικό. Να ξέρουν αν οι πολιτικές που ακολουθούν είναι συναρμοσμένες με τη βούληση της κοινωνίας. Η απάντηση, ξέρετε ποια ήταν. Δεν θα μπορούμε να κυβερνήσουμε. Και ξέρετε γιατί. Γιατί όλες οι αποφάσεις τους είναι εναντίον της βούλησης της κοινωνίας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αν δεν αποδέχονται ακόμα και αυτή την συμβουλευτική διαδικασία για να βλέπουν και να διασταυρώνουν εάν οι αποφάσεις τους είναι σύμφωνες με τους υποτιθέμενους εντολείς τους, γιατί δεν είναι εντολείς, εν πάση περιπτώσει την κοινωνία δηλαδή, πόσο μάλλον αισθάνονται απέχθεια στην απονομιμοποίησή τους. Γιατί ο Δημοσκοπικός Δήμος θα τους απονομιμοποιούσε, γι' αυτό δεν τον εισάγουν. Και βεβαίως αυτό είναι ένα κεντρικό ζήτημα που αφορά τόσο το ζήτημα της τεχνολογίας, της τεχνικής νοημοσύνης και λοιπά που συζητιέται σήμερα, όσο και στο τι ψηφίζουμε και τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, που νομίζω θα έπρεπε να το συζητήσουμε. Που δεν το συζητάει κανείς. Και μου λέει εδώ ο Αντώνης, με όλο το σεβασμό αυτό που προτείνει ο κύριος Κοντογιώργης, μου φαντάζει τοπικό. Με ποιον τρόπο θα αναγκάσεις λοιπόν το πολιτικό σύστημα και πολύ περισσότερο τις Βρυξέλλες και το Ευρωκοινοβούλιο να αλλάξουν ή να αποχωρήσουν. Ακόμη και αν απέχει όλος ο ευρωπαϊκός πληθυσμός κατά 80%, δεν θα αλλάξει τίποτα. Οι οδηγίες θα εφαρμόζονται από το Ευρωκοινοβούλιο. Κατά συνέπεια θα διευρύνεται απλά το χάσμα. Υπάρχει τρόπος να αλλάξει, λέει. Η απάντηση στον κύριο αυτό είναι ότι η ιστορία διδάσκει άλλα. Η σκέψη του είναι εναρμονισμένη με αυτό που λέει ο λαός. Όταν δεν θέλει κανείς να ζυμώσει, 5 μήνες κοσκινάει. Είναι σοφή η διατύπωση. Εάν θέλουμε λοιπόν ως κοινωνίες να έρθουμε αντιμέτωποι με ό,τι συμβαίνει, ας συγκροτήσουμε και ας εντάξουμε τον εαυτό μας στη συλλογικότητα, αντί να καθόμαστε στο σπιτάκι μας και να λέμε τι μας ενδιαφέρει και δεν γίνεται τίποτε. Έτσι εξελίσσονται τα πράγματα, μέσα από δυναμικές τροχές, γιατί αν δεν εξελιχθούν με αυτόν τον τρόπο δεν θα έχουμε ομαλές εξελίξεις, θα έχουμε εξεγέρσεις. Ήδη τελευταία είχαμε μια παγκόσμια δημοσκόπηση, εγώ είχα συμμετοχή πριν από πολλά χρόνια για την πολιτική κουλτούρα στις ευρωπαϊκές και στις ασιατικές χώρες και έδειξε τα ίδια αλλά με άλλους όρους. Έχουμε λοιπόν μια παγκόσμια δημοσκόπηση που λέει ότι το 75% περίπου είναι εναντίον αυτού που λέγεται δημοκρατία. Και θέτω το ερώτημα, εάν θέλουμε να δούμε με τι είναι εναντίον, δεν έχουμε παρά να αλλάξουμε τη λέξη δημοκρατία με εκλόγιμη μοναρχία και να πούμε το 75% είναι εναντίον της εκλόγιμης μοναρχίας. Τελειώσαμε. Ξέρουμε πώς να δράσουμε και τι να κάνουμε. Ό,τι θα κάναμε και αν δεν είχαμε αυτό που θέλουμε στην ιδιωτική μας ζωή. Εδώ μου λέει εδώ ο φίλος ο Κωστής ότι 1.600.000 υπογραφές για τα τέμπη στο κάλαθο των αχρήστων. Τι συζητάτε τώρα, λέει κύριε Κοντογιώργη. Δεν υδρώνει κανένας ταυτί. Αυτό μου γράφει. Δεν υδρώνει διότι καθόμαστε στο σπιτάκι μας. Καθόμαστε και σκεφτόμαστε τώρα ποιον θα ψηφίσουμε. Σκεφτόμαστε και δρούμε με τους όρους του συστήματος, του καθεστώτος μάλιστα. Όχι του συστήματος. Ξέρετε, έχουμε μπει στην εποχή που και η σκέψη μας ακόμα μπορεί να αποκτήσει χαρακτήρα μεταβολής πολιτείας εάν αξιοποιήσουμε αυτά που συμβαίνουν σήμερα, δηλαδή την τεχνολογία της επικοινωνίας. Τι μας λένε για την τεχνολογία της επικοινωνίας στην οποία έχουμε εγκλωβιστεί και παίζουμε το παιχνίδι τους? Ότι θα έρθει η στιγμή του μεγάλου αδελφού, αν δεν ήρθε. Σκεφτόμαστε ακόμα με τους όρους του Orwell, ή μας διδάσκουν το άλλο, ότι θα πάμε στο μετάνθρωπο, δηλαδή θα μας μεταβάλουν σε ζόμπι, σε πρόβατα, για να μας κάνουν ό,τι θέλουν. Αν λοιπόν εμείς ενθυλακώνουμε αυτή την αντίληψη,
Βεβαίως. Αλλά εάν αποκομίσουμε στη σκέψη μας τη βεβαιότητα ότι η τεχνολογία δεν είναι αυτή που αποφασίζει, αλλά αποφασίζει κανείς που, αυτός που ελέγχει την τεχνολογία και τη χρησιμοποιεί υπέρ του, τότε θα καταλάβουμε ότι η τεχνολογία σήμερα έχει γίνει το έδαφος πάνω στο οποίο κινείται ο ηγεμόνας και μας κατακλείζει με το αποτέλεσμά του, αν την ελέγξει ο πολίτης, τότε η τεχνολογία θα μπει στην υπηρεσία του πολίτη. Τι σημαίνει αυτό? Πολύ απλά, ότι ο πολίτης πρέπει να αρχίσει να βλέπει την τεχνολογία της επικοινωνίας ως το έδαφος πάνω στο οποίο θα συγκροτήσει την πνίκα, την εκκλησία του Δήμου του, δηλαδή την πολιτική του συλλογικότητα. Αντί δηλαδή να δρά ως άτομο και να λέει ό,τι του αρέσει για να επικοινωνεί τη σκέψη του, να αξιώσει να είναι αυτή η ατομική του σκέψη μέρος της πολιτικής διαδικασίας. Άρα το πολιτικό σύστημα να αλλάξει για να ενταχθεί και αυτός μέσα σε αυτό και να αποφασίσει, να εκφέρει γνώμη και να αποφασίσει πάνω στην πολιτική ατζέντα που θα είναι να αποφασιστεί. Έχει τα μέσα, αλλά όμως δεν έχει τη σκέψη. Δεν έχει τη βούληση να λειτουργήσει με αυτούς τους όρους της συλλογικότητας. Ας ξεκινήσει λοιπόν να συγκροτεί μικρές πνίκες και σιγά σιγά να τις διευρύνει, αλλά να αναπτύσσει πολιτικό λόγο μέσα και να οδηγήσει τις αποφάσεις τις ανάλογες, και θα δει ότι αυτό θα αποτελέσει και αξίωση. Στο μέλλον δεν θα έχουμε, κύριε Σαχίνη, αίθουσες πανεπιστημίων. Δεν θα έχουμε καν ταξίδια για να βρισκόμαστε σε άλλη χώρα. Δεν θα έχουμε καν τις βιβλιοθήκες για να πηγαίνουμε να τις επισκεπτόμαστε. Θα έχουμε τα πάντα στο σπίτι μας. Αλλά ποια είναι η διαφορά? Ποιος θα καθορίζει το περιεχόμενό τους? Το περιεχόμενό τους σήμερα το καθορίζουν εκείνοι που ηγεμονεύουν. Λοιπόν, ας αλλάξουμε την πολιτιακή ατζέντα. Και μην νομίζουμε ότι χωρίς να αλλάξει η πολιτιακή ατζέντα θα αλλάξει η πολιτική ατζέντα, οι αποφάσεις που παίρνονται. Άρα λοιπόν, όταν ακούμε τους εφάνταστους να μας λένε τι μοναδικά θα επέλθουν στην ιατρική και σε πολλά άλλα σημεία της καθημερινής μας ζωής, αυτό να το εκλαμβάνουμε θετικά, αλλά να ξέρουμε και να έχουμε πάντα στο νου μας ότι κάποιοι καιροφυλακτούν και θέλουν να παρέμβουν στα μυαλά μας για να μας διατηρήσουν στο παρελθόν τη σκέψη μας και να νομίζουμε ότι όλα είναι καλά, αλλά οι πολιτικές δεν είναι καλές. Λοιπόν, όλα τα άλλα, τα αξιακά μας και θεσμικά μας, δεν είναι καλά και γι' αυτό δεν είναι καλές οι πολιτικές. Πρέπει να αλλάξουν. Θα φτάσουμε σε σημεία, προσέξτε, δεν λέω κάτι που το ανακάλυψα σήμερα, όπως έρχονται διάφοροι να κάνουν τους προφήτες όταν ζουν την πραγματικότητα και την περιγράφουν. Από το 1973 έχω μιλήσει για το έδαφος της τεχνολογίας πάνω στο οποίο θα οικοδομηθεί, θέλουν δεν θέλουν, η πολιτεία, το πολιτικό σύστημα, και θα μπει επομένως η κοινωνία στην πολιτική. Από το 1975 έχω μιλήσει για την απόρριψη της εργασίας, για την μεταβολή της εξαρτημένης εργασίας σε έργο, για την μεταβολή του πανεπιστημίου σε εικονικό χώρο, όπου θα συναντιόμαστε εκεί δάσκαλοι και φοιτητές. Για όλα αυτά τώρα έρχονται και προσποιούνται ότι είναι οι προφήτες, επειδή τα συναντούν μπροστά τους. Η δυνατότητα της πρόβλεψης έχει σημασία, κύριε Σαχίνη, και κανείς από αυτούς που διακινούν την ατζέντα των ηγεμόνων σήμερα δεν έχει τη δυνατότητα της πρόβλεψης, διότι δεν έχουν τα επιστημονικά εργαλεία. Τα επιστημονικά εργαλεία υπάρχουν στο ιστορικό μας παρελθόν. Εκεί, αν αντιμετωπίσουμε την ιστορία με τους όρους που εξελίχθηκε και δούμε την φυσική συνάρμοση των νόμων της κοινωνίας με αυτό που συμβαίνει στο σύμπαν, εκεί θα καταλάβουμε που πάμε. Όλα αυτά που έχω περιγράψει
είναι ζητήματα τα οποία οι κοινωνίες ή θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουν έγκαιρα, αλλάζοντας δηλαδή την ιδεολογική και γνωστική τους ατζέντα και να δράσουν ανάλογα, ή θα περιμένουν τον εκφυλισμό της ίδιας της κατάστασής τους, την επιβάρυνσή τους, να περιέλθουν δηλαδή στην έσχατη κοινωνική και πολιτική αδυναμία για να εξεγερθούν. Καλό είναι να προλάβουν. Αυτό θέλω να πω. Είναι σαφές αυτό που θέλετε να πείτε. Πρέπει να σας πω με καλό πιστό τρόπο, προσεγγίζοντας αρκετοί ακροατές, ο Νίκος από το Λονδίνο, ο Δημήτρης εδώ μου γράφει από τη Σόφια, η Μαρία από το Περιστέρι. Ναι, αλλά λέει, εμείς αντιλαμβανόμαστε ότι όλα ελέγχονται από ένα σύστημα. Στην Αμερική που η αποχή οδηγεί σε συμμετοχή 25%, μια χαρά κυβερνάνε τα καρτέλ. Άρα λέει, πώς, το πώς είναι το ζήτημα. Ακούστε, το είπαμε και πριν. Ενόσο η αποχή έχει να κάνει με την ιδεολογία της ιδιώτευσης, είναι άνευ σημασίας αν είναι ή δεν είναι. Αν προσέρχεται ή δεν προσέρχεται στην κάλπη. Έχει την ίδια απαξία που έχει και η προσέλευση στην κάλπη. Εάν η αποχή συνδυάζεται με ένα άλλο πολιτιακό και οικονομικό πρόταγμα, τότε έχει άλλο περιεχόμενο. Άκουγα σήμερα αυτούς που καλεί το σύστημα για να εφαρμόσουν την τεχνητή νοημοσύνη, ότι ο πρόεδρος της Goldman Sachs είπε ότι χρειαζόμαστε και τον Αριστοτέλη για να αντιπαραταχθούμε με την τεχνική νοημοσύνη. Προσέξτε το βαθμό της ιδιοτέλειας και της άγνοιας. Χρειαζόμαστε τον Αριστοτέλη όχι για να αντιταχθούμε στην τεχνική νοημοσύνη, αλλά για να γνωρίζουμε πώς η τεχνική νοημοσύνη θα υποταχθεί στη βούληση της κοινωνίας. Άρα πώς το πολιτικό σύστημα θα οικοδομηθεί, όπως στην Αθήνα, στην Πνίκα, στο επίπεδο του εδάφους της τεχνικής νοημοσύνης. Βλέπετε δηλαδή πώς οι ηγεμόνες προσαρμόζονται και προσαρμόζουν και αυτά τα οποία λένε προς την αντίθετη κατεύθυνση οι στοχαστές της αρχαιότητας, όχι οι σημερινοί. Οι σημερινοί είναι πυθικίζουν στο έπακρο, στο 100%, δηλαδή δεν έχουν καμία άλλη αντίληψη για τα πράγματα. Άρα λοιπόν δεν έχουμε οδηγούς, έχουμε το μυαλό μας να σκεφτεί. Και το μυαλό μας να σκεφτεί έχει μόνο έναν τρόπο, να βλέπει ο καθένας τον εαυτό του μέσα στο συλλογικό. Ας ξαναδιαβάσουμε αυτόν που εξοβέλησαν από τα γυμνάσια το λόγο του Περικλή στον πρώτο χρόνο του πολέμου, για να δούμε πώς το ατομικό και το συλλογικό συμπλέκονται σε ενιαία βάση, και ότι το ατομικό είτε είναι απ' έξω, ιδιωτεύει, είτε είναι μέσα, εξαρτάται από το συλλογικό. Τότε θα καταλάβουμε τι σημαίνει διαφορά μεταξύ μοναρχίας, αντιπροσώπευσης και δημοκρατίας, και πού ανήκουμε, άρα να ξέρουμε πώς δρούμε. Κύριε Κοντογιώργη, έρχονται οι ευρωεκλογές. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, για ποια Ευρώπη σε αυτή την παγκόσμια κατάσταση σφύρας και άκμονος, για ποια Ευρώπη? Όπως είδατε κύριε Σαχίνη, δεν έγινε καμιά συζήτηση γι' αυτό. Όχι μόνο δεν έγινε συζήτηση, αλλά και αποφεύγεται, αλλά και μας παρουσιάζουν μια Ευρώπη η οποία δεν είναι αυτή η οποία είναι πράγματι. Προσέξτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα, το έχω διατυπώσει στα γαλλικά μου έργα, είναι ένα πολιτικό σύστημα χωρίς κράτος. Σημαίνει ότι εφαρμόζονται στις εσωτερικές υποθέσεις του πολιτικού συστήματος της Ευρώπης οι διακρατικές σχέσεις δύναμης. Κάποιος ηγεμονεύει δηλαδή. Δεν διαμορφώνονται, μην βλέπετε τις μικρές αποφάσεις. Οι μεγάλοι προσανατολισμοί είναι εκεί. Η Ευρώπη έχει θεσμοθετηθεί ως αυτό που είναι στο παγκόσμιο επίπεδο. Δηλαδή έχει θεσμοθετηθεί διεθνής των αγορών. Αυτή είναι η Ευρώπη. Πολιτικό σύστημα χωρίς κράτος, που αν μείνει έτσι δεν θα έχει καμία άλλη δυνατότητα παρά μόνο να υπηρετεί αυτό που η οικονομία το υπηρετεί, οι οικονομικοί ιδιοκτήτες σε παγκόσμιο σύστημα
χωρίς πολιτικό σύστημα. Πολιτικό σύστημα λοιπόν έχει η Ευρώπη ενδυθεί τη διεθνή των αγορών. Δεύτερον, ποιο είναι ειδικότερα το πολιτικό της σύστημα, δηλαδή η συγκρότησή του. Μας λένε ότι είναι δημοκρατική η Ευρώπη. Με συγχωρείτε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι διορισμένη. Δεν έχει καν εκλογική νομιμοποίηση όπως έχουν οι υπουργοί, οι πρωθυπουργοί στις χώρες. Είναι διορισμένη. Δίνει πουθενά λογαριασμό. Πουθενά. Σε αυτούς που τους διόρισαν. Όπως και οι ευρωβουλευτές θα δώσουν λογαριασμό σε αυτούς που τους διόρισαν. Όχι στους πολίτες που τους νομιμοποιούν. Δηλαδή στους αρχηγούς των κομμάτων. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν δεν δίνει λογαριασμό στις κοινωνίες. Απουσιάζει εντελώς η κοινωνία της Ευρώπης από το πολιτικό σύστημα της Ευρώπης. Αυτό που λέγεται Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ένα απόλυτο τίποτε. Δεν έχει καμία εξουσία, δεν έχει καμία δυνατότητα να επιβάλλει το παραμικρό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Γίνεσθε, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, εκεί που παίρνονται οι κυρίαρχες αποφάσεις. Είναι για να θορυβεί και ενδεχομένως να παρέχει κάποια νομιμοποίηση μέσα από διαδικασίες οι οποίες δεν έχουν καμία απολύτως εξουσιαστική δυνατότητα. Ξέρετε ποιοι πραγματικά κυβερνούν, κύριε Σαχίνη, στην Ευρώπη? Οι λομπίστες. Είναι θεσμοθετημένα τα συμφέροντα, τα ειδικότερα συμφέροντα, και αυτά νομοθετούν. Ξέρετε ποια είναι η καριέρα των επιτρόπων και των άλλων μεγάλων στελεχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης των Βρυξελών μετά τη θητεία τους? Λόμπι, εκπροσωπούν συμφέροντα και είναι θεσμοθετημένος ο ρόλος τους αυτός. Σε αυτό το βαθμό έχουν φτάσει λοιπόν. Γι' αυτό λέω ότι είναι αυτό που συμβαίνει στο παγκόσμιο σύστημα με τη διεθνή των αγορών, εδώ έχει μεταβληθεί, θεσμοθετηθεί ως πολιτικό σύστημα. Με ποιους συνομιλούν επομένως και σε ποιον δίνουν λογαριασμό όλοι αυτοί? Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω, σας κουράσαμε σήμερα λίγο και με μία φωνή που βγαίνει καλά, αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι έχει... Διώθηκε στο μεταξύ. Ναι. Θέλω να κλείσουμε με κάτι, δεν μπορώ να τα αφήσω αυτό, κύριε Κοντογιώργη, γιατί το θεωρώ εξίσου σημαντικό, διότι σε αυτό τον κατακλυσμιαίο χρόνο υπάρχει και μία χώρα που ακόμη, όσο και αν λένε κάποιοι ότι είναι χώρος, είναι μπροστά της το υπαρξιακό της θέμα. Και επειδή κάποτε ο Κονδύλης είχε μιλήσει για την ελληνική κατρακύλα, δηλαδή περί δορυφοριοποίησης της ή καταστροφής, ή ο πρόσφατα εκλοιπών Μιχάλης Χαραλαμπίδης είχε πει ή γερμανικό Λάντερ ή τουρκικό Βιλαέτη. Και επειδή γεωπολιτικά γίνεται το έλα να δεις εδώ στην Ανατολική Μεσόγειο και έχεις τους γείτονες βόρειους, βορειοδυτικούς, ανατολικούς, η Ελλάδα? Κύριε Σαχίνη, αρκετά πριν μιλήσει ο καθόλου μοναδικός Κονδύλης για αυτή την θέση της Ελλάδας, ξέρετε και τι πολεμική υπέστη γι' αυτό, από το 1978 είχα γράψει για την προοπτική φινλανδοποίηση της Ελλάδας. Από την εποχή των ημείων δεν μιλάω για φιλανδοποίηση πια, αλλά για την ημιοποίησή της. Το ξέρετε, έχουμε μιλήσει και στην εκπομπή σας. Προσέξτε σε τι συμβάλλουμε όλοι εμείς που προστρέχουμε να γίνουμε παρακυμόμενοι των κομμάτων. Αν παρατηρήσετε τους πολιτικούς, τους εγκαλούν γιατί δεν έχουν κάνει το Α ή το Β και επήλθε καταστροφή ή δεν δουλεύει το σύστημα. Τι κάνει ο πολιτικός που είναι στην εξουσία ή αυτός που θα έρθει στην εξουσία? Ασκεί κριτική στις παθογένειες που ο ίδιος δημιουργήσε και δεν είναι διατεθειμένος να τις αλλάξει. Δηλαδή δεν είναι μόνο άνθρωπος ο οποίος δεν ασκεί το καθήκον του σύμφωνα με αυτό που θα έπρεπε να κάνει, αλλά μας παίρνει και την κριτική. Πρέπει, λέει, κάναμε ό,τι μπορούσαμε και θα προσπαθήσουμε. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν και επίσης
το γεγονός, αν έχετε προσέξει, ακούμε τους θεράποντες των μέσων ενημέρωσης ή και τους ίδιους τους πολιτικούς να λένε ότι τι τα θέλετε τώρα και είμαστε τελευταίοι γιατί πτωχεύσαμε. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά τι κρύβει? Κρύβει το γεγονός ότι η Ελλάδα λαιλατήθηκε από την πολιτική τάξη και τους συγκατανευσιφάγους της και επομένως είναι αυτή που στη συνέχεια, αντί να πάρει τα μέτρα την τελευταία στιγμή, μας παρέδωσε και στους δανειστές για να μας αποτελειώσουν. Έδωσε κανείς λογαριασμό, κύριε Σαχίνη, γι' αυτό? Τιμωρήθηκε κανείς? Ο κύριος Παπακωνσταντίνου δικαιώθηκε μάλιστα για τη λίστα Λαγκάρντ που την απέκρυψε επειδή είχε συγγενείς μέσα, για σκεφτείτε, και πολλοί άλλοι, και μάλιστα με την ψήφο και της τωρινής Προέδρου του κράτους, αυτή που μιλάει για την τυραννία της πλειοψηφίας. Δηλαδή δεν θεωρεί ότι εξελέγει εκεί, διορίστηκε μάλλον εκεί, όπως και ο κάθε πρωθυπουργός επελέγει για να υπηρετήσει τη χώρα, αλλά να πολιτευθεί εναντίον της χώρας. Λοιπόν, κύριε Σαχίνη, προσέξτε. Έχουμε δύο αιώνες. Έγινε κάτι στο πεδίο της δικαιοσύνης? Ξέρουμε ότι θέλει κανείς 15 με 20 χρόνια για να τελειώσει μια υπόθεση και αν έχει μέσον θα την έχει και με καλούς όρους. Η πολιτική δεν υπόκειται στη δικαιοσύνη. Η ίδια ενδύεται το μανδύα της δικαιοσύνης για να δικάσει τον εαυτό της. Έχει γίνει τίποτε στη δημόσια διοίκηση? Ακόμα και σήμερα που μιλάνε για ψηφιακό μετασχηματισμό, δεν έχουν πάρει ούτε ένα μέτρο για να λειτουργήσει στην πραγματική λειτουργία η δικαιοσύνη. Εκεί που πρέπει να κινήσει τα τρένα, εκεί που πρέπει να ελέγξει αυτούς που είναι διαπεπιστευμένοι για να εκπληρώσουν κάποιο σκοπό και ούτω καθεξής. Οι εκπρόσωποι στην Ευρώπη, το έχω ζήσει, στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας, ο διπλωμάτης που ερχόταν ως εκπρόσωπος της εκάστοτε κυβέρνησης, αυτό που έκανε ήταν να γυρνάει με τη γυναίκα του και την παρέα του να δει τη Φλωρεντία και να ψωνίσει, και ήμουν μόνος μου μέσα στη διοίκηση που παίρνονταν σημαντικές αποφάσεις. Το ίδιο συμβαίνει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ρωτήστε τους πώς αποφασίζουν. Δεν έχουν πολιτικές. Δεν υπάρχουν θεσμοί για να διαμορφώνουν πολιτικές στην Ελλάδα. Σκέφτονται και λένε τώρα πρέπει να ψηφίσουμε. Τι ψηφίζει η Ιταλία, τι ψηφίζει η Πορτογαλία. Ψάχνουν έτσι. Δεν έχουν δικές τους πολιτικές. Υπάρχουν θεσμοί επεξεργασίας. Ένας πρόεδρος της Κύπρου μου είπε, όταν του είπα γιατί δεν έχετε φτιάξει αυτούς τους θεσμούς που είχα συμφωνήσει με τον πρόεδρο Κυπριανού για να έχετε διαμορφωμένες πολιτικές και να ξέρετε τι κάνει ο απέναντι, η απάντησή του ήταν ότι δεν πρέπει και δεν θέλουμε να μας δεσμεύουν πολιτικά οι επεξεργασίες. Δεν υπάρχουν. Στο θέμα της παιδείας, κύριε Σαχίνη, μιλάνε για την ανώτατη παιδεία. Για να μην πάμε και παρακάτω, εάν δείτε τα εγχειρίδια στα οποία διδάσκονται οι μαθητές, είναι τραγικά. Είναι ιδεολογικό μαστίγιο αυτό που τους γίνεται στο μυαλό. Αλλά στο επίπεδο των πανεπιστημίων, έχει δυνατότητα, ιδίως στις κοινωνικές επιστήμες, να εκλεγεί κάποιος χωρίς να είναι στην ίδια κατεύθυνση την ιδεολογική και κομματική της άρχουσας κατάστασης? Ποιο είναι το κριτήριο για να επιλεγεί κάποιος? Έχει ελεγχθεί κανείς από τους καθηγητές αν μπήκε ποτέ στην αίθουσα ή όχι? Έχει ελεγχθεί για αυτά που παράγει ή δεν παράγει? Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Έχει μπει ποτέ η διαδικασία να ελεγχθεί ο ίδιος ο φοιτητής? Τι μαθαίνει? Σε ποια κατεύθυνση? Δεν υπάρχουν τέτοια ζητήματα. Και όπως ξέρετε, τα πανεπιστήμια στη χώρα φυτεύονται εδώ και εκεί, όπως παλιότερα οι στρατιωτικές μονάδες. Ένας λόχος εδώ, μια δηλοχία εκεί, για να εξυπηρετήσει τοπικά συμφέροντα. Δηλαδή εκλογικά της κομματοκρατίας. Κύριε Κοντογιώργη, επειδή θα βγούμε εκτός χρόνου,
Η κλίση, η κατάληξη είναι, ναι, εάν θέλουμε να έχει υπαρξιακό θέμα πλέον η χώρα, ακόμη και στα ζητήματα κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων, είναι οριακά. Μα δεν διαπραγματευόμαστε την κυριαρχία μας, δηλαδή με τους όρους της διατήρησης της κυριαρχίας και της ασφάλισής της απέναντι στους άλλους. Διαπραγματευόμαστε με την γείτονα, με τους όρους της γαλάζιας πατρίδας, κύριε Σαχίνη. Τι θα χωρίσουμε, όχι τι θα διασφαλίσουμε. Αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα. Ακάντε έναν απολογισμό στα 200 τόσα χρόνια. Όλες οι καταστροφές και του μείζωνος ελληνισμού και του εσωτερικού ελληνισμού δεν έγιναν στο μέτωπο ούτε στη διπλωματία. Έγιναν διαχειρός της αθηναϊκής άρκουσας τάξης, της πολιτικής τάξης και των πέριξ αυτής. Αν αυτό το αντιληφθούμε, τότε θα καταλάβουμε ότι το πρόβλημά μας είναι θεμελιωδώς πολιτικό και δια της πολιτικής είναι πρόβλημα και για όλα τα άλλα. Αυτοί, αν διαβάζαμε τους αρχαίους που είχαν μπροστά τους όλα τα πολιτικά συστήματα και όχι ένα όπως σήμερα, θα ξέραμε ότι η πολιτεία διαμορφώνει το ήθος της κοινωνίας. Αν μας λέει ότι πρέπει να κάνουμε διαπλοκή και διαφθορά, αυτό θα κάνουμε για να επιβιώσουμε. Πρέπει να πάμε στον Πρωθυπουργό για να μας δώσει άδεια, να πάρουμε άδεια να κάνουμε τη δουλειά μας, να βάλουμε μέσον και όχι να λειτουργήσει αυτό με μια στάση στο δημόσιο. Το δημόσιο, μας λένε, είναι κατοχυρωμένο και δεν υπόκειται σε κανέναν έλεγχο. Γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός μας λέει ότι δεν μπορεί να απολύσει δημοσίους υπαλλήλους. Γιατί λέει ψέματα, κύριε Σαχίνη. Οι υπάλληλοι είναι εκεί εάν κάνουν τη δουλειά τους. Εάν δεν κάνουν, φεύγουν ή τιμωρούνται. Έχει σημασία λοιπόν για ποιο σκοπό τους θέλουμε. Και επειδή δεν θέλουμε να τους αγγίξουμε, έχουμε τα αποτελέσματα στο μάτι, στη μάντρα, στα Τέμπη, αλλά έχουμε και τα καθημερινά αποτελέσματα της ζωής μας. Είμαστε έγκλειστοι σε ένα καθεστώς το οποίο έχει αυταρχικό τρόπο χωρίς να περνάει από την κυρίως αυταρχική επιλογή. Είναι ο δημόσιος χώρος ιδιωτικός χώρος στην Ελλάδα. Δεν λειτουργεί ως δημόσιος χώρος. Γιώργος Κοντογιώργης, θέλω να τον ευχαριστήσω για αυτή τη συζήτηση σήμερα. Πρωί της Πέμπτης, θα τα ξαναπούμε, είναι προφανές μαζί του. Καλημέρα, κύριε Κοντογιώργη. Καλή σας μέρα, σας ευχαριστώ πολύ και εγώ.